Κράτσι, πολύ τον υποδέχτηκα στα πολιτήρια της Ομονίας όταν ήρθε από τον Ερμή. Στην Ομονία. Ναι, ήρθε από τον Ερμή. Ήταν Ολύμπερο. Και είχα και καλό σέτερ. Ωραία. Πόσα χρόνια ήρθες. Ήρθε να φάσει στον Παπαπούλο και μπορεί να μας δέρει ο Πατήκης. Όχι, μπορούσαμε να δέρουμε ένα άλλο και μπορεί να φάσει ο Πατήκης. Λοιπόν, πες μας λίγο για την μετακίνηση σου στην Ομονία, πώς προέκυψε, πώς ίσως στην ομάδα του χωριού, τον Ερμή. Είναι 16 χρονών και παρακολούθαμε, έρχεται νομίζω ο Προκοπίου. Ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης ο Προκοπίου. Ήρθε 2-3 παιχνίδια, ήμουν 16 χρονών, για να καταλάβεις έπαιζα το Σάββατο με τα Δεύτερα και την Κυριακή με πρώην ομάδα. Δικαιούμαστε να παίζουμε. Εντάξει, όπως με θεωρείς τώρα, αλλά όχι σε... Εντάξει, έκανα πολλά καλές χρόνιες που μου μίτσεις, δηλαδή στην ηλικία Αντζίνη, δηλαδή μου την είναι κατήχο Γαριό και μου προσκόρε. Και παίζα, ας πούμε, με παίχτες δέρνα μας. Εντάξει, έκανα από δύο πολλά καλές χρόνια και ήρθε η Ομόνια και ζήτησε με. Ήρθε την ανόρθωση ταυτόχρονα. Ο Πόλος. Ο Πόλος ξέρει το. Ο Πόλος πήρε δημοκρατικά. Επίες πόνος στην Ομόνια. Έτσι μπέρνει στις πόρτας. Και έγινε η κουβέντα και ήρθε στην Ομόνια. Εντάξει. Δεν και κακό πλάι είχαμε. Εσύ. Πρώτος σου προπονητής στην Ομόνια ποιος ήταν. Περίμενε. Ο Κόλεφ. Όχι. Ο Κόλεφ. Ναι. Ο Κόλεφ. Αν τον τελόν που ήρθε ο Κώσε Βαλενκό, δέρναμε. Σπίρο Νακόε. Ο Νακόε. Εν έβαλε γκολ νομίζω. Εν έβαλε. Εν έβαλε. Ή έβαλε ένα. Και έφυγε. Γιατί έβαλε 20 γκολ στην αρχή. Ναι. Και ήταν στο μέλλον έβαλε γκολ. Εντάξει, ο Λευτέρης τότε ήρθε σαν επένδυση, ήταν πολύ μικρός, νεαρός. 17 χρόνια. Αλλά μπήκε σχετικά νωρίς στην πρώτη ομάδα. Εγώ έπαιξα, μόλις ήρθα, έπαιξα βασικός. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι βασικός. Ήταν μέσα στο γάς Μακάριο που φάνε την κότσινο μανίκο μέσα σαν μήνα. Γιατί πολεμικό, 20.000 κόσμος και... Πρώτος σου γκολ θυμάσαι εδώ. Θυμούμαι, πρώτο μου γκολ ήταν στα Δεύτερα με τον Κώστα. Μετά που πας αντικεί. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει από τα χρόνια που αγωνιστείς στην Ομόνια, κάτι που θα θυμάσαι. Τον αγωνιστή στην Ομόνια είναι αξέχαστο. Μπορείς να πεις τι είναι που δεν το ζήσαν. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Στην Ομόνια κέρδισες τον κόσμο. Όταν κερδίσεις τον κόσμο της Ομόνιας, δεν θέλεις τίποτε άλλο. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ας πούμε, που... να βρεθείς με τον κόσμο, να σου φωνάξουν, να κάνεις... Δηλαδή, τούν το πράγμα μηνίσκει. Δηλαδή, για μένα, τούν το πράγμα έμεινε. Δηλαδή, ο κόσμος, δηλαδή, επειδή να μείνεις στην προπόνηση των Κώσταντα, να δεις, επειδή στην προπόνηση 2.000 κόσμος, δηλαδή, στο γήπεδο, στην προπόνηση, να έρθουν φίλοι, δηλαδή, με τους παίχτες, δηλαδή, τούτον έμεινε. Γιατί μόνο κερδίσαν το πρωτάθλημα, θα ξέρω που το γάσι πει πα στα αυτοκίνητα, τι καμπίνε να πάμε στο σωματείο, παρπατητή. Δηλαδή είχαμε. Τούν το πράγμα έμεινε και να μείνει. Έφευκη. Δηλαδή όσοι ζήσαν που κοντά την Ομονία, τσίνον είναι. Εν τότε έφυγε σχετικά νεαρό από την Ομονία. Ναι. Θεωρείς ότι έκαμε λάθη εσύ προσωπικά. Αν δεν έκαμε λάθη. Μπορεί να παίζαμε ως τώρα. Δηλαδή και τα προσωπικά τα λάθη και γενικά. Και ήταν τον καιρό που έρχευκε η Ομόνια και... Αλλά σε επίπεδο, δηλαδή έφερναμε τους που γίνηκε με τους ξένους, έφερναμε αντί που τρεις εγινίσκονταν 7. Οι τρεις έγινηκαν 5, 8 και μετά... Και αλλάσαν το επίπεδο και πλέον... Έτσι φύγαμε. Επιστεύαν οι ομάδες βασικά ότι με τους ξένους δεν μπορούν να βρουν καλύτερους προσθέτες. Ναι. Άλλαξε το ομάδο όλο, είναι μόνο της Ομονίας. Ναι. Εντάξει. Και πού έπιες μετά. Αρκή. Και έκαμες καλή σεζόν στην Αρκή. Πολλά καλή σεζόν. Έβαλες 10-11 τερμάτα. 12 γκολ. 12. Έκαμε καλή σεζόν με την Αρκή την χρονιά. Αλλά να σου πω ένα πράγμα εν τούτον που με ρωτούν και φίλοι. Φίλε φίες που την Ομόνια. Δεν υπάρχει. Λέω σου, δηλαδή
Εχάωδης η διαφορά. Στον τρόπο που φύγει, αλλά την Ομόνια μου μητσής, αλλά ελάλλουν ότι εφύγες που την Ομόνια που ζήσες τον κόσμο, ας πούμε, τις συνθήκες του πράγμα, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, ή σταματάς, ή παίζεις για να αποσκογέσαι. Έτσι ένιωθα. Τόση διαφορά, ναι. Έτσι ένιωθα, πολύ διαφορά. Δηλαδή, η αγάπη που είχε ο κόσμος, που, αλλάσουν πολλά τα δεδομένα. Και των καιρών και ήταν πολλά διαφορετικά. Έφυγες από την Ομόνια Ελλάδων που μέσα μου ρε, είσαι μίτσι. Φίλε, είναι σε τραβά, δηλαδή... Είναι στο κίνητρο να παίξεις. Οι συνθήκες που ήταν στην Ομόνια, φίλε, ο κόσμος αγάπησε σε... ας πούμε, εμείς πιάμε δύο πρωταθλήματα, πιάμε κύπελλο, δηλαδή το πώς ζήσαμε, περιγράφεται. Στέκεσαι συνεχώς στον κόσμο. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ελεύθερα. Πόσο δύσκολο να κερδίσεις τον κόσμο της Ομόνιας ή πόσο εύκολο είναι να κερδίσεις τον κόσμο της Ομόνιας? Ο κόσμος της Ομόνιας, να σου πω ένα πράγμα. Εντάξει, να σου πω ένα πράγμα. Εμείς κερδίσαμε τον κόσμο της Ομόνιας. Είμαστε παραπάνω Κυπρέοι που παίζαμε. Είχαμε τρεις ξένους άλλων επίπεδων. Δηλαδή, οι παίκτες που φέρναμε τον καιρό. Οι πλήστοι ήταν Ομονιάτες. Ήταν Ομονιάτες. Γιατί, να σου πω ένα πράγμα. Οι Κυπρέοι παίκτες που είμαστε, το 99% είμαστε Ομονιάτες. Γιατί πονούσαμε την ομάδα. Γιατί ήταν παίκτες στην Ομόνια που δεν ήταν Ομονιάτες και δεν πονούσαν την ομάδα. Και στη σημαίνει να πονείς την ομάδα σου, ειδικά την Ομόνια, και ο κόσμος ήταν πονή. Εγινείς και τον ένα με το... οι παίκτες ενισχύμαστε τον ένα με τον κόσμο. Γιατί... νιώθεις ότι παίζεις και για την οικογένεια σου, για τον φίλου σου, γενικά. Νομίζω δεν μπορεί να συγκριθεί πλέον με το... με τα τώρα συνά δεδομένα, γιατί είναι τελώς διαφορετικό πράγμα. Αυτοί οι οποίοι μπορεί να το ζήσουν αυτήν τη στιγμή αυτό το πράγμα είναι οι νεαροί ποδοσφαιριστές που είναι βγαλμένοι μέσα από την Ομόνια. Μέσα από την Ομόνια. Αυτοί θα μπορούν να το ζήσουν αυτό το πράγμα. Ομονιάτης, ενώ ο Λοΐζος Ομονιάτης, ενώ ο Χαραλάμπος είναι Ομονιάτης. Γιατί τούτοι οι ποδοσφαιριστές να το ζήσουν, γιατί τον καιρό που ήταν από πέζαση, που ήταν μωρά, ήταν ball boys της Ομονίας. Δηλαδή, έτσι διαφορά, δηλαδή, εζήσαν τον το πράγμα και να το ζήσουν. Τι θα επέλεγε ο Λευτέρης Κοντολεύτερος αν είχε την ευκαιρία τα δύο γκολ με τη Γιουβέντους ή τα γκολ με τα ΑΠΟΕΛ? Δύσκολο. Θα έπρεπε να βρεις δύο δοκάρια. Με ποιους θα επέλεγες? Δεν είναι δύσκολο. Για μένα εγώ θα επέλεγα του ΑΠΟΕΛ. Γιατί να σου πω ένα πράγμα. Τώρα να σε ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, να πάνε δυο γκολ της Γιουβέντους του Βάντεζα. Γραμμένο στην ιστορία. Αλλά του ΑΠΟΕΛ είναι πολλά διαφορετικά. Γιατί είναι πράγμα που, ας πούμε, τώρα παίζει η Ομόνια ΑΠΟΕΛ πάλι. Με την Γιουβέντους παίξαμε ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι. Δηλαδή παίζει η Ομόνια ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, που να παίξει η Ομόνια ΑΠΟΕΛ, έχει φορές που βάλουν τα βίντεο που παίζαμε εμείς στο Ομόνια ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπεις, φεύγει που μες στο μυαλό σου. Στο Ομόνια Γιουβέντους, να το βάλουμε εμείς, να το βάλουν οι γιουβές μου. Α, το δύο, μου μητσής τώρα, θα βάλει το δεφορείτο, έλα, απαλαβείς. Δεν ξέρω, πιστεύκεις εσύ, ναι. Πιστεύκεις. Δηλαδή βλέπουμε το πράγμα. Δηλαδή ο γιος μου, ας πούμε, ο δεύτερος, ενώνει το πάση στην τηλεόραση, είναι μεγάλη και θωρεί το. Γιατί ο γιος μου μεγάλος το ίδιο. Γιατί έχουν τα, εν τούτα που μηνίσκουν, αλλά λέω σου, σαν τώρα πριν αυτό, ο γιος μου μητσής έβαλε το μόνο που έρχεται και βλέπε το, απα, έβαλες το. Επειδή της ευκαιρίας, πού είναι τα παιδιά, ο Παύλος, πού είναι? Ο Παύλος τώρα παίζει αυτήν την κατηγορία στην Πύλα. Εντάξει, σπουδάζει είχε, μα. Οκ. Μαζί. Ο δεύτερος μου έπαιζε τερμαοφύλακας. Βαρέθηκε τώρα. Μάλιστα. Έμπαιζε. Και τώρα στον τρίτον τώρα. Τώρα ο Νικολής μου είναι στις ακαδημίες του Κουλή του Παύλου. Οκ. Εντάξει. Πάντως η οικογένεια έχει εκπρόσωπο στην και αυτή τη στιγμή στην Ομόνια. Δεν είναι μυστικό. Ο Χαραλάμπος είναι γιος της αδερφής σου. Έναν παιδί το οποίο δείχνει να έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μιλάς για τον αδερφό τέχνο σου, δεν είναι το πιο εύκολο, αλλά... ας πω ένα πράγμα, στα πούμε, δύσκολο, εντάξει, σχετικά είναι δύσκολο, να ζούμε ένα πράγμα. Εγκαθρέφτης το γήπεδο, δεν είχε το γήπεδο. Το γήπεδο είναι εγκαθρέφτης, εγκαθρέφτης το γήπεδο. Εγώ να σταθώ ότι είναι έναν εξαιρετικό, δηλαδή δεν μπορεί να περιγράψεις εξαιρετικό μόνο. Ξέρεις το πιστοποιώ. Είναι ένα εξαιρετικός χαρακτήρας.
Ταπεινός. Ταπεινός. Έδειξε το και στο παιχνίδια του. Δηλαδή είναι ένας ταπεινός, όριμος, εφάνηκε. Δηλαδή όσα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε. Τα πήγαινε εξαιρετικά. Τα πήγαινε εξαιρετικά. Και είναι ένα προσγειωμένο μωρό. Που πιστεύω εγώ που θα του δοθούν οι ευκαιρίες, θα πάει πολύ ψηλά. Συμφωνούμε. Και το εύχομαι γιατί, να σου πω ένα πράγμα, εγώ δεν έρχομαι να πάω στην Ομόνια τώρα. Δεν έρχομαι. Γιατί είναι τον λόγο που είμαι ο Κώστας. Γιατί κάθομαι, βλέπω την τηλεόραση. Δηλαδή, δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι, ξέρουμε ο Κώστας, είμαι από εκείνους που δεν μπορώ να με μιλήσω. Θέλω να κάτσω στον καναπέ μου τώρα, αλλά υποσχέθηκα του. Εγώ να σου πω, χτες ήμουν με πολύ δικούς τους ανθρώπους στο γήπεδο, με τον Πανικό και με τον κοινό μας φίλο, καθηγητή, προφέσορα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο μες στη μέση του Λευτέρικου, τον δεύτερο που έχουμε ετοιμάσει και θα επανέλθουμε. Η παλιά και τον γκολ! Τετρασούδα από κοντά, κάποιες κόντρες εκεί το σούτ γκολ. Τον Λευτέρικο τον Λεύτερο. Στο Αφέλ μπροστά, Χάρη Νικολάου. Χάρη Νικολάου πέρασε τον Λευτέρικο και τον Λεύτερο από πλάγια τέτοι. Καλάου σπάει τον γκολ. Ο Μόνια που είναι εδώ μπροστά με τον κοντο Λεύτερο και θα κάνει τον Λεύτερο. Κοντο Λεύτερο στο σούτ, γίνεται το. Για τον Κοντολεύτερο που κέρδισε εκεί ανάμεσα από δύο ευκαιρία για την Ομόνια Ράουφμαν και γκολ. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι ήσουν νομίζω από τους λίγους ποδοσφαιριστές που καταφέραν να συνεργαστούν τόσο καλά με τον Γερμανό. Δηλαδή, όχι, όντως. Εφέρναμε θυμό παίχτες τότε για παρτενέρ του. Ναι. Ήσουν από τους λίγους που έπαιξε στον τρόπο. Ναι, που ήταν ο ναι. Και όταν ήρθε ο Σαβέσκι, φέραμε τον Γκέκιτς. Τον Γκέκιτς, ναι, ο Στεπάνοβιτς και ο Γκέκιτς. Ναι, και έλεγε ο Σαβέσκι, δεν σημαίνει να λέει μου έφεραμε τον Γκέκιτς, έναν πρώτος ο Γκέκιτς. Δούλεψε. Και σε κάποια φάση, έβαλε με αλλαγή και σε κάποια φάση είναι ότι εγώ έμπαιρνα αλλαγή. Ενώ όπως έλεγαμε πριν ότι πρέπει να παίρνεις αλλαγή και να κάνεις τη διαφορά, πρέπει να... Εγώ έμπαιρνα πάντα, και τον καιρό που, ας πούμε, που ήταν ο Μιχαηλίδης, που έμπαιρνα αλλαγή. Έμπαιρνες κακοφανισμένος. Έμπαιρνα κακοφανισμένος. Και έμπαιρνα αλλαγή και έδειξα του, ας πούμε, ότι έμπαιρνα κακοφανισμένος, έπαιζα, έκανα. Και εκτόπισε τον, έφυγε τον έξω, έβαλε με εμένα. Δηλαδή, έδειξα του ότι θέλω να παίξω. Δηλαδή, με κόψε γιατί ήταν αλλαγή. Ενώ κάποιους άλλους, άλλες τους αλλαγές δεν θέλουν να παίξουν. Το ποδόσφαιρο είναι συνεχής προσπάθεια, συνεχής δουλειά και κανένας δεν μπορεί να νιώθει εφησυχασμό όσο ψηλά και αν φτάσει, λέει, Δημήτρη, έτσι. Νομίζω ότι τον που θυμούμε από το Λευτέρο είναι ότι ας ποδόσφαιρος ο οποίος έμπαινε στο γήπεδο είτε έπαιζε 3, είτε έπαιζε 10, είτε έπαιζε 90 λεπτά, ήταν σχεδόν ο ίδιος. Ξέρεις κάτι, γι' αυτό που σου είπα για τον κόσμο. Ο κόσμος έσπρωχνε μας. Δηλαδή έσπρωχνε μας ο κόσμος πας στον πράγμα. Εν ήθελαμε και εμείς να απογοητεύσουμε τον κόσμο. Χάσαμε παιχνίδι και χάσαμε. Αλλά ο κόσμος ποτέ δεν ήρθε να μας πει μαύρα τα μάτια. Ήταν...
Τα παραπάνω γκολ που είδαμε ήταν που προσπάθειαν και για μένα αυταπάρνηση. Με πάθος. Ο Γιώργος που θυμούμε τώρα ήταν ότι είχε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αν το πιάνταν τη χτενιά του μες τα ποδητήρια. Τελικά είναι. Εντάξει, πέθατε μας. Λοιπόν.